Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής με αλλαγή καλεσμένων. Εκ δεξιών μου, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμαρουσίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους συνεργάτες σας. Ο κύριος Διονύσης Χατζηδάκης, δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Χατζηδάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Καλησπέρα. Και πρώην δήμαρχος. Μετά από καιρό, βέβαια. Άφησε τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση και πήγε στο δεύτερο βαθμό ο κύριος. Δεν πειράζει, εμπειρίες είναι και χρειάζεται. Εμπειρίες χρειάζεται. Αλλά μου φαίνεται το έχει μετανιώσει. Λιμονεύει την παλιά του θέση. Και μετά μπορεί να μεταπηρήσει στην κεντρική πολιτική στιγμή. Όποιος κάνει πολλά πηδήματα στο τέλος πέτσει στο κενό. Τι προβλήματα έχετε εγώ εσωτερικό, κύριο Σκουλέτη? Εμείς καταρχήν δεν έχουμε με ονόματα. Έχουμε με φορείς. Οι φορείς δεν είναι. Ο εσωτερικό είναι αυτός. Βεβαίως. Προφανώς. Υπήρχε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, αυτή η αναλογική στη... Και να υπήρχε, δεν διαβάζουμε εμείς τα προγράμματα. Αυτό που ξέρουμε είναι τι μπορεί να ισχύει στη χώρα μας για να μπορέσουμε να πάμε στην ανάπτυξη που είναι και το ζητούμενο της χώρας μας. Νομίζω ότι το ζητούμενο της χώρας μας δεν είναι πώς θα επιλέγουμε τους άρχοντες και προφανώς τα 8 χρόνια παρακμής δεν οφείλεται από αυτό, σίγουρα. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε στον αρμόδιο υπουργό, όπως λέγαμε και στους προηγούμενους φυσικά, μεταρρυθμίστε. Τελειώστε με το συγκεντρωτικό κράτος και κάντε αποκέντρωση, ώστε ο τόπος... Λίγο πιο συγκεκριμένα τι ζητάτε δηλαδή? Δηλαδή, αυτό που έχει γίνει σε όλη την Ευρώπη βασικά, κύριε Κουτζάνη. Δηλαδή, δεν, ακόμα και ένα πεζοδρόμιο θα πρέπει ουσιαστικά να σου πει ο υπουργός, ο οποίος θα πρέπει να έχει άλλες αρμοδιότητες προφανώς, να πάει τη χώρα μπροστά με αναπτυξιακούς τρόπους. Σου δίνει λόγο πολύ μπλέκεις με αυτό. Ακόμα και τα πράσινα σημεία που συζητάγαμε προσφάτως πρέπει να μας το υπαγορέψουν οι υπουργοί. Αυτά δεν γίνονται σε άλλες χώρες Ευρώπης. Το κράτος βάζει τους κανόνες, η τοπική αυτοδιοίκηση βάζει, αν θέλετε, το όραμα και την εκτέλεση των διεργασιών και έτσι αναπτύσσονται οι τόποι, οι τοπικές κοινωνίες και έτσι το κράτος αναπτύσσεται. Εδώ τι έχουμε κάνει? Το κράτος θέλει να κρατάει τα πάντα. Δηλαδή, δεν έχει απελευθερωθεί? Σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, υπάρχει νόμος ο οποίος σου λέει όποιος υπάλληλος θέλει, επειδή βρήκε μια άλλη θέση και θέλει να πάει σε εκείνη γιατί είναι πιο καλά, δεν παίρνει ούτε τη συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή εν προκειμένου του δημάρχου, για να πάει όπου δει. Και αυτό έχει σχέση φυσικά και με την ισιωτικότητα που έχουμε, ευτυχώς έχουμε τα όμορφα νησιά και την ορεινότητα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι πόσοι πλέον στις αποψηλωμένους αυτούς δήμους φεύγουν υπάλληλοι και ερημώνουν τόποι, και αυτό έχει και εθνικές προεκτάσεις. Αντιλαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να πληρωθεί η θέση? Όχι, καμία, τίποτα. Όποιος βρει θέση και χωρίς συγκατάθεση του δημάρχου, φεύγει και ερημώνονται οι τόποι. Αυτό δεν είναι αγάπη στην αυτοδιοίκηση, ούτε στη χώρα προφανώς. Είναι, να το πω εντελώς πρακτικά, λαϊκιστική διαδικασία, η οποία σαφέστατα δημιουργεί όμως τραύμα στην τοπική κοινωνία. Διότι αντιλαμβάνεστε, εάν θέλει ο κύριος Χατζηδάκης αύριο να προσλάβει τρεις μηχανικούς, δεν του το επιτρέπει, ή μάλλον θα πρέπει να του το υπαγορεύσει. Εάν λοιπόν ο κύριος Χατζηδάκης θα έχει τα χρήματα, έχει τις λειτουργίες, θα του πει πότε θα το κάνει. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι κάνει μία... Αυτή η απελευθέρωση μπορεί να γίνει? Βεβαίως. Υπάρχουν οι βέλτιστες πρακτικές, κύριε Κουρή. Κανένα από... κόμμα δεν σήκω σημαία ότι εμείς θα απελευθερώσουμε κυβερνητικό κόμμα? Σημαία μπορεί να σήκωσαν, δεν ξέρω ποια σημαία σήκωσαν. Εδώ είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι και η Λιθουανία που μπήκε προσφάτως σχετικά με εμάς στην Ευρώπη, με τις μεταρρυθμίσεις με τρεις νόμους, άλλαξε η χώρα. Βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και 4 χρόνια. Για να το αντιγράφουμε. Δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να μας το πει ο κύριος Υπουργός. Περίπου το 40% του πληθυσμού της μετανάστευσε όμως. Ναι, και από το υπόλοιπο το μισό είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πριν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις. Όχι, μετά τις μεταρρυθμίσεις. Θα έλεγα, κύριε Κουτζάνη. Έπιασε τους στόχους, που τις έβαζαν για να είναι στο ευρώ με αυτές τις συνέπειες. Κύριε Κουτζάνη, ήδη βλέπετε ότι 500.000 νέοι επιστήμονες έχουν φύγει από τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω 500. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή όμως εμείς είμαστε 8 χρόνια στην παρακμή, ενώ η Λιθουανία είναι 4 χρόνια στην ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια, τι έκανε δηλαδή? Έκανε καμιά σοφία? Όχι. Τις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη καταγεγραμμένες, τις οποίες, κύριε Κουρή,
δεν είναι θέμα απλής ή μη απλής αναλογικής. Είναι το κράτος να γίνει πιο ευέλικτο, πιο ουσιαστικό. Να εξυπηρετείται. Αλλά και οι αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου, που αυτό σημαίνει μετά θέση εργασίας, παραμένει ο κόσμος εδώ και ανάπτυξη του κράτους. Εγώ θα σας φέρω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, αυτός που δεν βγαίνει από την πρώτη, προφανώς βγαίνει με τη δεύτερη. Άρα κάποια πλειοψηφία αποκτά. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, εσείς αντιλαμβάνεστε, κύριε Κουτζάνη, ότι σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, αντί να είχε 29 συμβούλους, θα είχε 10, εάν ήταν το ποσοστό που πήρε την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στους 49 θα είχε 10. Εσείς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να εκτελέσει προϋπολογισμό, όσο καλή σύνθεση και να θέλει ο άνθρωπος να κάνει? Δεν θα μπορούσε να διοικηθεί ο Δήμος. Άρα λοιπόν. Το να, να υπάρχουν όμως πολλές φωνές και να μην υπάρχουν. Πώς θα εξασφαλίσει αυτό? Τότε θα πάω στον κύριο Χατζηδάκη και θα πω να δουλέψει και να πάρει 50% από την πρώτη Κυριακή και να βγάλει ένα δίκιο. Αλλά η Αθήνα θα κατέρευε. Όχι, το κριτήριο αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης δεν μπορεί να ισχύει. Κατά περίπτωση ισχύει γενικώς. Για να κλείσω εγώ σε αυτό, αυτό το μοντέλο, για να μπορούσε, κύριε Κουτζάνη, και αντιλαμβάνουμε την ευαισθησία που έχει. Όχι, σαν ερώτηση το επίπεδο τη συζήτηση δεν τα γνωρίζω. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται σε χώρες πολλές. Όπου δεν εφαρμόζεται, υπάρχει ήδη μια χτισμένη κουλτούρα, αλλά και ένα διαφορετικό κράτος. Ένα κράτος που λειτουργεί, διευκολύνει, προσαρμόζει. Θα σας φέρω το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, στο Βέλγιο. 18 μήνες δεν είχαμε κυβέρνηση και λειτουργούσε το κράτος. Είναι άλλο πράγμα. Καλά, μέχρι να γίνει. Για να γίνει έτσι το πράγμα. Άρα μπορεί να γίνει. Κύριε Πέτρο μας. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Βλέπετε, δεν μιλάμε πάλι για μεταρρύθμιση. Μιλάμε με ποιο τρόπο θα εκλεγούμε. Δηλαδή, προσέξτε. Τα 8 χρόνια παραγμής, λες και είναι το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό φέρνει βαρύτατες ευθύνες ο κ. Σκουρλέτης, εμπροκειμένου. Και το λέω καθαρά. Να αλλάξει ρότα. Δεν μπορεί άλλο να παρακμάζει η χώρα μας και να καθόμαστε εδώ σαν το, συγγνώμη, σαν το σκυλολόι, να λέμε τώρα πώς θα εκλεγεί ο Δήμαρχος. Αυτό ενδιαφέρει τώρα τον πολίτη? Όχι. Θα τρελαθούμε τελείως. Ο κ. Σκουρουπλής. Όπως ακριβώς. Την πρόθεση. Δεν είχα ακούσει εγώ τέτοια πράγματα από τον κύριο Πόγκη. Δεν είχε ανοίξει το πιθανό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε, έξυπνο συνδικαλιστή ο κύριο, ξέρω πολιτικά τη ο κύριο Σκουρουπλής. Θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Να καταλάβει ότι έχει ιστορική ευθύνη, αλλά και ιστορική ευκαιρία να αφήσει το όνομά του στην πολιτική με χρυσά ή μαύρα γράμματα. Αυτός θα διαλέξει. Εάν λοιπόν θεωρεί ότι τα 8 χρόνια παρακμής οφείλονται στην απλή αναλογική, να το κάνει. Θα είναι μαυρίλα αυτό που θα πάρει. Εάν καταλάβει ότι πρέπει να βάλει το δάκτυλο με τον τύπο των ύλων, χωρίς ιδεολειψία, και να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωτικά, για την Ελλάδα μιλάμε, για τα παιδιά μας μιλάμε, για την παρακμή μιλάμε. Γιατί οφείλεται η παρακμή? Οφείλεται πώς ελέγχθηκε τώρα, μάθαμε ας πούμε πώς εξελέγει στην Τέφνα ο κύριος Φιλίππου. Και τι έγινε δηλαδή? Για την ιστορία. Και τι έγινε? Μα δεν το λέω, Πέτρο, υποτιμητικά. Το λέω με την έννοια, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πώς θα μπορέσουμε, όταν αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν δοθεί παραλίες στις τοπικές κοινωνίες, γιατί η μεγάλη υπουργός, αναπληρώτρια υπουργός που και να λάβει αυτή τη μεγάλη θέση, έχει πάει Απρίλιος και δεν έχει βγάλει ακόμα το άρθρο το οποίο να μιλάει ότι τις αναλαμβάνει οι τοπικές κοινωνίες. Αυτό δεν ήταν υπήρχε μια ένσταση παλαιότερα και γινόντουσαν διυπουργικές αποφάσεις, οι οποίες όμως, κύριε Κουρί μου, αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα της παρακμής, το να αποφασίσει αυτή, κατά τα άλλα, σοφή υπουργός, αν το κάνει τον Ιούνιο, θα μειωθούν οι δυνατότητες να βγάλουμε μπλε σημαίες, διότι μέχρι να προκηρύξουν για να βάγουν σώστες, μέχρι να βάλουν τάξεις παραλίες, θα έχουμε χάσει το πουλάκι. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν ορθολογιστούν και δεν καταλάβουν οι παντοδύναμοι του κράτους που κρατάνε τη μεγάλη μαχαίρα και τον πεπόνι, ότι τελείωσε το 30, το 40, το 60, πήγαμε σε άλλες εποχές. Στην εποχή που κάποτε ο Καποδίστριας, περνώντας από την Ελβετία, έκανε τα καντόνια και η Ελβετία έγινε από τότε ευρωπαϊκή χώρα και σήμερα ζουν με τον ήλιο, μάλλον με τα χιόνια και το νερό και τα βουνά πλούσιοι όλοι οι Ελβετοί, και εμείς εδώ
Επειδή δεν πρόλαβε ο άνθρωπος, βιολογικά τον πήγαμε αδιάβαστο σαν Έλληνες, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ότι όσο πιο εγκύτερα και πιο τοπικά λύνονται τα προβλήματα του κόσμου, είναι πιο λιγότερο κοστοβόρα, λιγότερο χρονοβόρα και πιο ποιοτικά. Έτσι είναι οι αρχές εγκύτητας και επικουρικότητας. Εδώ λοιπόν τι θέλουμε? Ακόμα και για ένα λιμενοβραχίωνα σε ένα λιμανάκι πρέπει να συνυπογράψουν 7 υπουργοί. Υπάρχει περίπτωση να γίνει το λιμανάκι? Δεν υπάρχει, κύριε Κουρή. Και φεύγουν οι επενδυτές. Η αυτή που ήταν με τον Παλικράτη και με τον Καποδίστρια δεν έγινε? Όχι, δεν έγινε επαρκώς. Τα σκηνιά παραμείναν. Δεν... Απλώς και τότε, κύριε Κουρή, τι κάνανε? Πάλι όλοι, όπως τώρα μιλάμε για απλή αναλογική, το πετάξαν πάλι την μπάλα στην παραλία. Τότε λιγάουν ποια θα συγχωνεύσουν τους Δήμους. Όλοι συζητάγανε για τις συγχωνεύσεις. Και πώς θα γίνει ο δεύτερος βαθμός. Ο δεύτερος βαθμός και ο πρώτος δεν έχουμε διαχωρίσει ακόμα τα όρια. Μαλλιοτραβωιώνται. Δηλαδή προσέξτε. Και μετά λέμε, μας θέλει ο Σόιμπλε. Μα δεν είναι ντροπή αυτό? Δεν είναι ντροπή η νομοθετική εξουσία όλα αυτά τα χρόνια να μην κάνει ό,τι πρέπει και έχουν κάνει όλες οι άλλες χώρες? Και να καθόμαστε εδώ να λέμε, καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια, μας χειροκροτήσαν, μας υπερψήφισαν και η χώρα βούλιαξε. Ποιος φταίει λοιπόν που βούλιαξε? Γιατί λοιπόν βούλιαξε? Λοιπόν, και αν θέλετε, εγώ να σας πω. Αν επιμείνει ο υπουργός σε αυτό, τι θα γίνει? Με το πω. Με το πω. Δεν παίζουμε πλέον με τη χώρα μας ούτε με τα παιδιά μας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε κύριος, ο κύριος Σκουρλέτης εμπροκειμένο, και ο άνθρωπος να κάτσει και να είναι και υγιής όσα χρόνια νομίζει η κυβέρνηση αυτή, αν μπορεί να επιβιώσει, όσα πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Εμείς λοιπόν. Μιλάει ιατρικά τώρα. Μετά, βεβαίως. Ιατρικά τώρα. Ναι, μόνο ιατρικά. Γιατί οι γιατροί θοπεύουν και θεραπεύουν. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή. Το θοπεύουν, είναι επικίνδυνο. Το θόπευση δεν είναι κακό, σαν έννοια, γιατί και ο Καποδίστριας γιατρός ήταν. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι στην περίπτωση που ο κύριος Σκουρλέτης έχει μια μονομέρεια να πάει, ξέρετε, νύχτα, καλοκαιρινή, βραδιά, ζεστή, να περάσει μέσα από τροπολογίες και πονηριές τη διαδικασία της απλής, και αυτό να το ονομάσει μεταρρύθμιση, μέτωπο άγριο. Και Χατζηδάκη. Και για να πλήσω αυτό, θα σας πω ήδη, μετά από ένα οδηπορικό 7 πόλεων που πήγαμε, 3 Απρίλη η αυτοδιοίκηση θα συνεδριάσει εκτάκτως στην Αθήνα. 3 Απρίλη. Να τη θυμόσαστε αυτή την ημερομηνία. Συναντηθήκατε και με τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα. Να τελειώσει η ίδια μας. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτή Απρίλη, τη στιγμή, 3 Απρίλη θα γίνει. Η Δήμαρχη των Κεντρικών Νέων Θεσσαλονίκης, από Αθήνας, την Ελλάδα, Πειραιά, θα ζητήσουμε από τον κύριο Πετρόπουλο καταρχήν, που ακόμα όταν πήγαμε και του είπαμε, οι συνταξιούχοι το ξέρετε αιρετή, εάν αναλάβουν έστω και αμυστή οποιαδήποτε αιρετή ευθύνη, κόβεται η σύνταξη. Ο κύριος Πετρόπουλος λοιπόν που υποσχέθηκε ότι θα το φτιάξει, πέρασαν 15 μέρες και νόμιζε ότι το ξεχάσαμε. Εκεί θα είμαστε, μέσα στο γραφείο του. Και βεβαίως και του κύριου Σκουρλέτη. Και το εννοούμε. Σήμερα λοιπόν που συνεδριάσαμε την τελευταία μέρα πριν τις 3 Απριλή, δώσαμε όλες οι παρατάξεις της αυτοδιοίκησης μια υπόσχεση. Βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Και σήμερα είναι ο κύριος Σκουρλέτης, αλλά και όποιος κύριος Σκουρλέτης αύριο θα κάνει αυτά που πρέπει για την αυτοδιοίκηση, όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες, να μεταρρυθμίσουν. Τώρα, όσον αφορά για τον κύριο Μητσο, εμείς. Επειδή εκδόθηκε και μια ανακοίνωση που νομίζω ότι. Δεν βγάλαμε ως ΚΕΔΕ. Όχι, είπα η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση που στηρίζει τη θέση για να μην προχωρήσει η απλή αναλογική. Η Νέα Δημοκρατία και το κάθε κόμμα το οποίο θα στηρίξει τη μεταρρύθμιση και δεν πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, δηλαδή απλή αναλογική. Όλη μέρα συζητάμε απλή αναλογική, απλή αναλογική, και η μεταρρύθμιση θα μένει στα συντάρια. Εμείς θα τους συναντάμε και θα είμαστε σύμμαχοι. Όποιο άλλο κόμμα. Και βεβαίως και η Νέα Δημοκρατία, το οποίο αποτελεί το κόμμα της αξιωματικής. Ακούστε τώρα, γιατί μισό λεπτό. Αυτά είναι το πρόγραμμα της φτώχειας, κύριε Κουτζάνη. Στο οποίο υπήρχαν 120.000 πάμπτωχοι Έλληνες, οι οποίοι μέσα από αυτά τα κοινωνικά παντοπολία της φτώχειας. Σε επίπεδο χώρας. Ήταν και 1.000 εργαζόμενοι. Είπαμε στην κυρία Φωτίου, μη τα ξυλώσει, να τα χρηματοδοτήσει, γιατί αυτά είχαμε ξεκινήσει εθελοντικά, μετά έγιναν χρηματοδοτούμενα. Γιατί
υπάρχουν τα ΠΕΠ, δηλαδή μέσα από τις περιφέρειες, τα ξέρει ο κύριος Φιλίππου, τα οποία όμως δεν έχουν ολοκληρώσει τη γεφύρωση αυτή. Και έτσι υπάρχει ένα κενό, στο οποίο κενό δεν προκρίνανε να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δομές και την έχουν πληρώσει αυτοί οι πάμπτωχοι Έλληνες. Δεν φταίει ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριε Φιλίππου. Ναι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι φταίει. Πάμε. Και ένα ταξί στην Αμερική με τον κύριο Τραμπ. Αύριο το πρωί πετάω προς εδώ. Δεν μας φέρνει και εμάς, πάει μόνος του, βλέπετε. Δεν ξέρω, η πρόσκληση ήταν ατομική. Αν είχε και Φιλίππου, θα έπαιρνα και τον κύριο Φιλίππου. Ο Χατζηδάκης δεν έρχονταν γιατί φοβάται αεροπλάνο. Σε κάθε περίπτωση. Εγώ πολεμούσα τα αεροπλάνα. Είναι πολύ τιμητικό, σαφέστατα. Είχα διακδήλωση. Είναι η ομογένεια, κάποιοι επιφανείς άνθρωποι. Στις 24 του μηνός, δηλαδή την Παρασκευή, θα υπάρξει γεύμα στον Πρόεδρο, στο Προεδρικό Νέστο, στο White House, όπου εκεί θα υπάρχουν κάποιοι ομογενείς της Αμερικής και έχω την τιμή να με έχουν καλέσει και εμένα, όπου θα συναντήσουμε φυσικά τον Πρόεδρο και τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, όπου προφανώς θα γίνουν και κάποιες κουβέντες. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, για να κλείσω εγώ το αυτοδιοικητικό κομμάτι, θα πω λοιπόν, κύριε Κουρή, κύριε Κουτζάνη, αυτό που μας ενδιαφέρει οι πολίτες μας και κυρίως τα παιδιά μας. Η χώρα βρίσκεται σε μια απέραντη παθογένεια. Αυτή για να αλλάξει και να πάμε στην ανάπτυξη θα πρέπει ο τόπος να αποφασίζει για τον τόπο του. Ο Δήμος κράτος είναι η λύση και να πάψουν πλέον εκείνοι οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, τα ενία της εκτελεστικής αλλά και της νομοθετικής εξουσίας να σκέφτονται συγκεντρωτικά. Τότε μόνο θα υπάρξει ανάπτυξη στα νησιά μας, στις ωραίες περιοχές που έχουμε στην Ελλάδα. Θα υπάρξει ο ιατρικός μας τουρισμός, θα υπάρξει ο πολιτισμός, θα υπάρξει ο τουρισμός και θα υπάρξει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Για να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Εάν τώρα το πρόβλημα της Ελλάδος για τον Υπουργό Εσωτερικών είναι με ποιο τρόπο θα εκλέξει, να το πω καθαρά, κάποιους κομματικούς φίλους και όχι πώς θα σκεφτούμε ως Εθνική Ελλάδα, τότε να είστε σίγουροι όλοι και όσοι μας ακούν, η αυτοδιοίκηση μαζί με τους πολίτες, για τους πολίτες, θα κάνει το ιστορικό χρέος. Δηλαδή, απέναντι. Μάλιστα. Εάν όμως, κλείνοντας, ο κύριος Υπουργός αντιληφθεί την ευθύνη που έχει και πράγματι εννοεί ότι θα κάνει μεταρρυθμίσεις, εμείς θα πάμε στο διάλογο και θα πάμε όλοι μαζί την Ελλάδα μπροστά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Τυχαίνει είναι η δημότη σας πάντως. Είμαστε, έχετε υπόψη σας. Εγώ αγαπώ και τους δύο. Οφείλω να πω, το Χατζηδάκη είναι αδελφός και άξιος άνθρωπος και πράγματι μπορεί να συνταξιοδοτεί και από το ναυτικό, αυτό έχασε, αλλά κέρδισε το φάνηρο. Αλλά θα με επιτρέψει και ο Πέτρος ο Φιλίππου είναι αγωνιστής. Όσα χρόνια τον ξέρω, σε ένα δικαστήριο ήταν και πάντα νικητής έβγαινε. Αλλά και στους αγώνες. Παραλίες, πώς θα κόμμα